Γεια σας φίλες και φίλοι, Original Minds podcast νούμερο 2. Έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά την Dr. Λουίζα Σημεού, που κάνει την ειδίκευσή της στην οτορινολαρυγκολογία στη Γερμανία. Η οποία Λουίζα είναι εδώ μαζί μας σήμερα να συζητήσουμε ή να της κάνουμε καλύτερα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο το οποίο έχει κάνει πριν λίγες μέρες. Γιατί πάρα πολύ σημαντικό βίντεο θεωρούμε εμείς εδώ στο Original Minds, εγώ με το search, γιατί είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό στο να δώσει μια εξήγηση για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ανά το παγκόσμιο και γιατί πρέπει να δοθεί προσοχή στο να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Λουίζα, εγώ να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ σήμερα, εκ μέρους με εμένα και το Original Minds. Θα δώσω τη σκητάλη όμως στο search για να ξεκινήσει, ας το πούμε, τον υγείο των ερωτήσεων. Search. Λουίζα, θέλω να σου πω πρώτα έναν μπράβο, γιατί πιστεύω ότι τώρα τα μίδια τα τελευταία με τόση αρνητικότητα έχει δημιουργήσει έναν πανικό στους ανθρώπους και χρειαζόμαστε αυτούς τους έμπειρους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις να μοιράζονται και να βοηθούν το community, ας πούμε, τον λαό για να είναι πιο θετικοί και ελπίζω να αρχίσουν παραπάνω γιατροί να μοιράζονται με αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα πιο θετικό περιβάλλον. Και η ερώτηση είναι, τι θα έλεγες αυτούς τους γιατρούς για να αρχίσουν να όταν έχουν την ελεύθερη ώρα, όπως έκαμε και εσύ, τι πιστεύεις πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν αυτοί οι γιατροί για να αρχίσουν να κάνουν το βήμα που έκαμε και εσύ? Πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με καλέσατε στο podcast. Ευχαριστώ για την τόσο θετική ανταπόκριση στο βίντεο, για το shares. Στην ερώτηση του shares, σημαντικό σαν επιστήμονα, σαν ένας άνθρωπος που έχει μια συγκεκριμένη γνώση, την οποία δεν έχουν άλλοι, οτιδήποτε και να είναι, οικονομολόγος, επιστήμονας ή γιατρός, οτιδήποτε άλλη ειδικότητα, να, άμα ειδικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο επίκαιρο και αγγίζει τον καθένα, να πεις την άποψή σου, να δώσεις πληροφορίες που μπορεί κάποιος, ο κόσμος, να μην μπορεί να τις πιάσει, να βρει κάπου αλλού. Και ειδικά στην Κύπρο, πρώτον, έχουμε πολύ κόσμο που είναι ειδικευμένος, πολλούς επιστήμονες σε διάφορες πτυχές, να μπορούμε να μπει στην καθημερινότητα μας ή να μπει στον τρόπο που λειτουργούμε, το να μοιράζουμε τις γνώσεις μας. Γιατί άμα δεις στο εξωτερικό, πολλοί άμα ξέρουν κάτι, άμα μάθουν κάτι, να κάνουν ένα βίο, να κάψουν ένα comment στο Facebook, να μοιράσουν πληροφορίες, που καταλαβαίνω ότι άμα είσαι γιατρός, βλέπω το πληθυσμό σε μένα, σε συναδέλφους μου, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις το χρόνο, να βρεις το motivation, να κάνεις post κάποια πράγματα, να μιλήσεις για θέματα τα οποία σημαντικά για το κοινό. Αλλά είδα το και εγώ τώρα με την ανταπόκριση που είχε το βίντεο μου, ότι ο κόσμος θέλει να μάθει, ενδιαφέρεται και γυρεύκει τούτες τις πληροφορίες, γυρεύκει τούτες τις λίες πηγές πληροφοριών για να πάρει κάποιες γνώσεις που δεν ξέρει. Ειδικά με το flooding, με τον social media, με τα fake news, με τα fake articles, που πληροφορίες που κυκλοφορούν οι μισές είναι αλήθεια. Είναι σημαντικό να, άμα έχεις κάτι να πεις, να το λες, και να μπορείς εσύ να βάλεις το χαλίδι σου να αλλάξει κάτι στην κοινωνία. Ευχαριστώ, Σερτς. Λοιπόν, Λουίζα, θα αρχίσω λακωνικά, απλά, έτσι το λέω, σε ένα προσωπικό επίπεδο. Θέλω, επειδή είμαστε εδώ
για να μιλήσουμε για αυτό το βίντεο που έχεις κάνει. Τι σε όθησε εσέναν, Λουίζα μου, εσέναν, τι σε όθησε, τι σε κάνει να κάνει αυτό το βίντεο? Επειδή, όπως μου έχεις πει όταν μιλήσαμε την πρώτη φορά, δεν συνηθίζεις να κάνεις βίντεο. Δεν συνηθίζεις να βγαίνεις στα social media να εκφράζεις την άποψή σου. Ποιον ήταν, εκείνο το πράγμα που σε έκανε ότι, μισό λεπτό, πρέπει να πω κάτι, πρέπει να βγάλω μια πληροφορία έξω. Τι ήταν που σε έφυσε? Την κατάσταση με τον κορονοϊό, παρακολούθησα την από την αρχή του χρόνου, από το Γενάρη, που ήταν εξαπλώνοντο στην Κίνα, μετά παγκοσμίως το Φεβράρι, που έγινε το πιο εμφανές το πρόβλημα, το πιο μεγάλο το πρόβλημα. Μέχρι που το Φεβράριο έφτασε στην Ευρώπη, έφτασε στη Γερμανία, που άρχισε να γίνεται ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται φανερό ότι είναι κάτι που είναι να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Mm-hmm. Που είναι κάτι που είναι να αγγίξει και εμάς. Γιατί άλλο να το δεις στην τηλεόραση, να το βλέπεις ότι σε ειδήσεις ότι κάπως στο άλλο άκρο του κόσμου κάτι συμβαίνει. Άμα φτάσει όμως και γίνει κάτι το οποίο χτυπάς την πόρτα, και κάτι που να σε επηρεάσει στην καθημερινότητα σου, αντιμετωπίζεις το κάπως αλλιώς. Άρχισε η κλινική μου να προετοιμάζεται για την πανδημία, όπως το τέλος ονομάστηκε την πανδημία. Σε μια από τις σκέψεις μας στις πρωινές, ο διευθυντής μου έδειξε μας ένα βίντεο σε ολόκληρη την κλινική, που το Dr. Franz Wiesbauer, ένας γιατρός από την Αυστρία, το οποίο έκανε ένα βίντεο βασικά όπως το δικό μου, έπιασε τα νούμερα και έκανε ένα PowerPoint presentation και είπε αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό σημαντικό να μείνουμε σπίτι μας και να βασικά να κρατούμε απόσταση. Ήταν τόσο απλά τα λόγια του που λέω, αυτός είναι ο τρόπος να καταφέρεις να φτάσεις ένα μήνυμα στο πιο απλό, στο πιο αγράμματο, λέω τώρα, ας πούμε. Είναι να πεις τα πράγματα με το όνομα τους, αλλά με πολλά πολλά απλά πράγματα. Άρα αυτό που σε έθεσε δηλαδή ήταν η πληροφόρηση που έλαβες από τον διευθυντή του νοσοκομείου που είδες την ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό ήταν ο λόγος που σε έωθησε ότι ναι, είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Και φαντάζομαι και η εμπάθεια σου προς τον συνάνθρωπο σου, τον Κύπριο συνάνθρωπο σου, γιατί το βίντεο έκανες το για τους Κύπριους, δεν το έκανες για τους Γερμανούς, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν αυτό που μας πήρε να στην προσοχή. Λουίζα μου, λοιπόν, για να πάμε πιο συγκεκριμένα για το βίντεο. Επειδή υπάρχει η ελλειπής πληροφόρηση, η λαθασμένη ερμήνευση, τέλος πάντων υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι με το να λάβει τα μέτρα ή να περιοριστεί στο σπίτι, ο ιός κάπως θα εξαφανιστεί μαγικά. Είναι τελείως λαθασμένη αυτή η αντίληψη. Τα μέτρα εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό που τον έχεις εξηγήσει, στη δική μου άποψη, πολύ κατατοπιστικά στο συγκεκριμένο βίντεο. Εγώ αυτό που κατάλαβα σαν Αβραάμ ήταν ότι ο σκοπός των μέτρων είναι για να μπει έναν φρένο στην εξάπλωση, όχι τελειωτικό φρένο, να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού, ούτως ώστε αυτοί που θα αρρωστούν θα είναι με ελεγχόμενο, ας το πούμε, αριθμό, ώστε το σύστημα υγείας της Κύπρου να μπορέσει πρακτικά να αντιμετωπίσει αυτά τα κρούσματα. Δηλαδή, όσοι αρρωστούν, να υπάρχουν και τόσα κρεβάθια και εξοπλισμός για να μπορούμε να τους γεννήσουμε, ώστε να έρθουν οι επόμενοι. Πες μας το άλλη μια φορά με τα δικά σου λόγια, σε παρακαλώ, Λουίζα, για να τα ακούσει και ο κόσμος που θα μας βλέπει σε αυτό το podcast. Ακριβώς. Πολλά ωραία τα είπες. Έκανα ξανά την αγαπητή μου παράσταση για να σας το εξηγήσω. Η πρώτη, η υψηλή καμπύλη, δείχνει την περίπτωση α, άμα ο τρόπος που εξαπλώνεται ο ιός συνεχίζει να είναι γρήγορος και αυξάνονται... Γιατί δεν πάρει ο κόσμος τα μέτρα. Και δεν πάρει ο κόσμος τα μέτρα. Συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς τα κρούσματα και τα νούμερα ψηλώνουν γρήγορα
Τότε σε κάποια φάση να φτάσουμε σε την, οριζόντια γραμμή που είναι το maximum των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας. Και σε κάποια φάση να περάσει τούτη τη γραμμή η καμπύλη μας και να είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή, σε τούτη που το σύστημα υγείας θα μπορεί να αντιπεξέλθει τους ανθρώπους που χρειάζονται την εντατική θεραπεία θα μπορούν να τους εξυπηρετήσει γιατί ήδη είναι γεμάτα με τους προηγούμενους. Ωραία. Στην Κύπρο, Δηλαδή, ας πούμε, αν χρειαζόμαστε να φτάσουμε στο σημείο με τα κρούσματα, να θέλουμε 300 κλίνες εντατικής θεραπείας, λογικό είναι ότι 200 άνθρωποι δεν θα τους παρέχεται η θεραπεία που χρειάζεται το σύστημα. Δηλαδή, είναι το σημείο που φτάσανε στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ναι, ότι ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υγείας και απλώς παίρνουν τη μακάβρια απόφαση. Είδα βίντεο τραγικά, δηλαδή γιατρούς να κλαίνε το ότι παίρνουν το πάνω τους την ευθύνη ότι δεν ξέρω αν στέκει η Λουίζα, δεν ξέρω αν το ακούσες και εσύ. Άκουσα, όχι διάβασα μάλλον ότι ο γιατρός είπε ότι από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο του βγάζουν τα ανεμιστήρια και του βάζουν μέχρι και ηρεμιστικό γιατί ξέρουν ότι θα, για να πεθάνει όσο πιο και άνετα γίνεται να το πούμε, να γίνεται να το πω άνετα, να πεθάνω άνετα. Ναι, εν τούτον ότι άμα τα κρεβάτια γεμάτα, που, τα νούμερα που ήφερα εγώ από το 2012, αλλά εντάξει, πες, έχουμε 92 κρεβάτια εντάτικες στην Κύπρο, που στη Γερμανία γίνεται το μπορώ να πω, και σίγουρα στην Κύπρο να γίνει άμα χρειαστεί, αναπνευστήρες υπάρχουν, ας πούμε, και στο χειρουργείο. Κοινούς τους αναπνευστήρες μπορεί να τους κάνεις κρεβάτι εντατικής. 122 που έχουμε στην Κύπρο, να μάθα προχτές. Okay. 122 αναπνευστήρες. Που είναι πολύ για έναν εκατομμύριο κόσμο. Άμα φτάσεις στο σημείο να έχεις ήδη ασθενή στο κάθε ένα από τους αναπνευστήρες, άμα έρθει ο επόμενος, ένα πρέπει να αποφασίσει να πιάσει τον 60χρονο που θέλει την εντατική θεραπεία ή να πιάσει τον 85χρονο που έχει καρδιακά προβλήματα. Να πιάσει τον 60χρονο. Έτσι συνέβη και στην Ιταλία, έτσι συμβαίνει πλέον και στην Ισπανία. Να πρέπει να συναδέλφοι μου να αποφασίσουν ποιο είναι να ζήσει και ποιο είναι να πεθάνει. Και βάσει, ποιο είναι το κριτήριο συνήθως για να έρθει την αποφασή, Λουίζα, ποιο είναι το κριτήριο ενός γιατρού? Ποιος έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητα να επιζήσει. Και φαντάζομαι ότι αυτό βασίζεται πάνω στην ηλικία, περισσότερο. Όχι μόνο στην ηλικία, αλλά στο τι άλλα προβλήματα υγείας έχει. Ναι. Αλλά συνήθως φαντάζομαι... Έχει 50χρονους που είναι πιο fit που 60χρονους. Εν πάντα λίγο η αποφάση λαμβάνεται τον κάθε ασθενή, μπορώ να σου πω τώρα. Ναι, σωστά. Άρα είναι ξεκάθαρο το κομμάτι, ότι τα μέτρα αυτά πάρθηκαν, ηλήφθηκαν για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Για ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι... Στην άλλη καμπύλη. Ναι. Θέλω να μας πεις και το δεύτερο σενάριο. Άρα να το ανακεφαλαιώσω, Λουίζα μου. Η πρώτη καμπύλη είναι σε περίπτωση που ο κόσμος δεν συμμορφωθεί και δεν λάβει τα μέτρα, θα βγούμε εκτός των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας και θα επικρατήσει το χάος στο σύστημα υγείας. Πάμε τώρα στη δεύτερη καμπύλη, Λουίζα. Τούτη είναι η δεύτερη καμπύλη που είναι πιο χαμηλή και πιο πλατιά. Μάλιστα. Το πλατιά θέλω να το τονίσω. Πώς μπορούμε να πάμε από το σενάριο Α στο σενάριο Β? Η διαφορά των δύο καμπυλών είναι η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού. Όσο πιο γρήγορα εξαπλώνεται ο ιός, όσο πιο ψηλή είναι η καμπύλη, όσο πιο σιγά εξαπλώνεται ο ιός, τόσο πιο χαμηλή είναι η καμπύλη, τόσο πιο πλαθιά. Ωστόσο, πρέπει να είναι να πλατύνουμε την καμπύλη. Το hashtag flatten the curve ήταν ένα hashtag που πήγε παγκόσμιο διαδεδομένο.
Με την έννοια ότι θέλουμε να χαμηλώσουμε την καμπύλη, να μείνουμε κάτω από την γραμμή του maximum των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας, έτσι ώστε οι πρώτοι ασθενείς που να μπαίνουν στον αναπνευστήρα να μπορούν να βγουν από τον αναπνευστήρα, να φύγουν έναν κοινό κρεβάτι για τον επόμενο που να το χρειαστεί. Γιατί άμα έρθουν όλοι σε μια στιγμή, σε μια χρονική περίοδο που χρειάζονται όλοι αυτήν τη στιγμή τον αναπνευστήρα, κάποιος θα τον πάρει. Άμα έρθει ένας μετά τον άλλο, ένα μπορούν όλοι που μπορεί να το χρειαστούν, γιατί σίγουρα κάποιοι να το χρειαστούν. Το 5% των ασθενών που έχουν COVID-19 χρειάζονται εντατική θεραπεία. Είναι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την ιατρική περιθάψη. Με τούτα τα μέτρα, το να τα μένεις μακριά από τους συναδέλφους, το social distancing, που τους συμπατριώτες σου, έχει σκοπό το να χαμηλώσει την ταχύτητα διάδοσης του ιού και να καταφέρουμε να μείνουμε από κάτω που ζήσουν τη γραμμή maximum του δυνατήν του συστήματος υγείας. Θέλω να μου προσθέσεις καπάκι τώρα για το γιατί είναι, πώς ερμηνεύεται ότι είναι πιο πλατιά η καμπύλη, πώς το ερμηνεύουν αυτόν τώρα. Όταν δεν ληφθούν τα μέτρα, η καμπύλη είναι σύντομη, αλλά ψηλή. Ναι. Όταν ληφθούν τα μέτρα, είναι πιο κοντή, αλλά έχει παραπάνω διάρκεια. Ερμηνεύσε μου το τι σημαίνει αυτό. Πάλι μας δεν κάνει. Το εμβαδό είναι το ίδιο, το δύο καμπύλων. Δηλαδή, το ποσοστό, η ποσότητα των ατόμων που κάτω από κάθε καμπύλη είναι η ίδια. Είναι ο διαμερασμός ο διαφορετικός. Ναι, άρα θα το ερμήνευα όμως τη δεύτερη καμπύλη ως παραπάνω διάρκεια. Δηλαδή, ναι, η πρώτη καμπύλη είναι να πάει πάνω και να έρθει sharp κάτω, ενώ αυτόν, αν λάβουμε τα μέτρα και αν ληφθούν τα μέτρα, αυτή όλη η περίοδος επώασης από τον ιό, να το πούμε, αν είναι σωστή ορολογία που χρησιμοποιώ, η ίασης από τον ιό, θα, αντί να βάλω ένα αριθμό, αντί σε 3 μήνες, θα είναι σε 6-9 μήνες. Σωστά το λέω, σωστά το κατάλαβα. Σωστά το κατάλαβες. Το πόσους μήνες και πόσες ομάδες ενάνει μπορεί να το πει ακόμα κανένας. Ναι, είπα απλώς έναν παράδειγμα αναλυφθώ. Ναι. Επειδή μπορούμε να το πούμε γιατί δεν ξέρουμε τώρα σε αυτήν την καμπύλη που εμπούμαστε. Είμαστε δαμέ, ξέμαστε δαπάνω. Σε ποιο σημείο είμαστε. Ξέρουμε ότι είμαστε ακόμα στην ανηφόρα. Δεν φτάσαμε στο πικ, ούτε είμαστε καθόλου στην κατηφόρα. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού είμαστε σε αυτήν την καμπύλη. Γι' αυτό δεν ξέρουμε πόσο είναι να πάρει. Στόχος μας πρέπει να είναι να το τραβήσουμε. Στην Κύπρο φαντάζομαι είμαστε. Ναι, να το τραβήσουμε όσο περισσότερο. Στην Κύπρο είμαστε στο πράσινο ακόμα. 25 του Μάρτη, Τετάρτη, σήμερα έχουμε 3 νεκρούς μέχρι στιγμής. Στην Κύπρο έχουμε, μέχρι χθες συζητούσα, 17 στην εντατική θεραπεία. Φαίνεται όμως ότι σήμερα είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι ότι είδαμε ότι ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε, οι πόλεις, τα κέντρα αδειάσαν, τα πάρκα αδειάσαν, οι παραλίες αδειάσαν, ο κόσμος συμμορφώθηκε και αναμένουμε με πολύ υπομονή να δούμε τις επόμενες μέρες αυτόν τον αριθμό να μειώνεται και αυτόν το ρυθμό του εις εξαπλώσεις του ιού να μειώθηκε και πρακτικά σε αριθμούς ακόμη. Εντάξει, σήμερα είχαμε, ας πούμε, το soft lockdown, επειδή δεν είναι lockdown, είναι soft lockdown, έτσι το ονομάζω εγώ, γιατί, εντάξει, η κυκλοφορία επιτρέπεται βάσει κάποιων κριτηρίων και lockdown σημαίνει ότι θα έχει στρατό στους δρόμους, δεν υπάρχει στρατό στους δρόμους, υπάρχει αστυνομία να περιπολεί. Άρα, ας ελπίσουμε ότι οι συμπατριώτες μας οι Κύπροι θα συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα και δεν είναι απλώς κάτι το οποίο θα γαμεί 24 και 48 ώρες και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, θα ξαπολυθούν οι μέσα στράτες πάλι για να συνεχίσουμε το ίδιο σενάριο. Για να προχωρήσουμε πω... κάτι, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις εδώ, Λουίζα? Ναι. Όταν έκανα το βίντεο μου, ήταν έκανα τις 16 το βράδυ, και τα πρώτα δύο περιστατικά ήταν τις 9
Γι' αυτό είχα πληροφορίες, είχα νούμερα από μια εβδομάδα. Πλέον προχώρησε η καμπύλη μας και αλλάξα λίγο τα δεδομένα που τον τρόπο που κάνω το βίντεο. Στο βίντεο μου είπα ότι διπλασιάζονται τα περιστατικά κάθε τρεις μέρες. Τα στατιστικά έτσι ήταν τις πρώτες μέρες. Που ήταν, και είχα πει ότι την 24η μέρα θα έχουμε άλλα κρεβάτια της εντατικής διαθέσιμα, γιατί να είναι γεμάτα με τους COVID-19 ασθενείς. Αν επίγαινε έτσι όπως επίγαινε. Πλέον, κάναμε πριν ξανά τα μαθηματικά, αν πιάσουμε τις τελευταίες 6 μέρες, διπλασιάζονται τα περιστατικά ανά 5,5 μέρες, 5,4. 5,4 μέρες. Που τρεις επίγαμε 5,4, που εν τούτους πρέπει ο στόχος μας. Ο διπλασιασμός των περιστατικών πρέπει να μεγαλώσει το νούμερο. Ακόμα είμαστε λίγα, 5 μέρες ακόμα πολύ. Αλλά τα μέτρα τώρα τα πήραμε. Τα αποτελέσματα του τούτου μέτρα να τα δούμε σε 2 εβδομάδες. Αλλά βλέπουμε ότι το ότι αλλάξαν τα νούμερα, ότι κάτι που κάναμε πριν 10 μέρες, κάτι γίνει. Και τώρα με πιο δραστικά μέτρα θα μπορέσουμε πιο πιθανό να έχουμε πολύ πιο απτά αποτελέσματα. Ναι. Ωραία. Σέργε, πριν να το κλείσω, έχεις κάτι άλλο το οποίο θέλει να προσθέσεις, κάτι το οποίο θέλει να ρωτήσεις τη Λουίζα? Νομίζω ότι καλέψεις όλες τις ερωτήσεις που είχαμε μπροστά από την Λουίζα. Είναι μια προσωπική ερώτηση βασικά. Επειδή ψάχνουμε συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι είναι willing να βοηθούν τον κόσμο. Αν ελπίζω να αρχίσουν παραπάνω ανθρώποι να μοιράζονται, όπως είπα εξ αρχής, αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Αν γνωρίζεις κάποιον, ο οποίος, γιατρός, ο οποίος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή με τις γνώσεις του, το κοινό, είμαστε πολύ ευχάριστοι να τον έχουμε στην εκπομπή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με πληροφορίες, οι οποίες ισχύουν και όχι όπως τις πληροφορίες που υπάρχουν online με ψευδές πληροφορίες. Όχι όλα, όμως υπάρχουν. Και δημιουργεί έναν πανικό, τον οποίο δεν χρειάζεται να υπάρχει προς το παρόν. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και θετικοί και να πιστεύουμε στο καλό. Δεν θα τα ρωτήσω, όμως ελπίζω να εμφανιστούν παραπάνω άνθρωποι γιατροί σαν εσένα. Και αυτό θα είναι και νομίζω αυτή όλη η κατάσταση με τις ας πούμε λυπείς πληροφορίες, ψεύτικες πληροφορίες, θα είναι και ένα, ας το πούμε, μια στροφή πλέον προς την, στο call of authority, δηλαδή να πλέον να ψάχνουμε τους ειδικούς για να λάβουμε κάποιες αποφάσεις ή κάποιες σκέψεις να κάνουμε για κάποια θέματα. Πλέον εδώ νομίζω και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Επειδή, Λουίζα, είσαι δόκτωρ, είσαι γιατρός. Κάτι άλλο που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ στους συμπατριώτες μας, στους συμπολίτες μας, σε όλους τους συνάνθρωπους μας πάνω στον πλανήτη. Μια άλλη τεράστια αλλαγή που θα δούμε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια πλέον. Και εσείς οι δύο μαζί μου τώρα ξέρετε ότι είχαμε ανέκαθεν στην ιστορία σαν μορφές ηρώων, ανθρώπους του πολέμου, ανθρώπους οι οποίοι κατακτήσαν κάτι ή ανακαλύψαν κάτι ή οτιδήποτε, τους είχαμε σαν ήρωες. Εγώ νομίζω ότι και πιστεύω ότι με αυτή την πανδημία οι ήρωες μας θα αλλάξουν, θα είναι άνθρωποι σαν εσένα, Λουίζα, οι γιατροί, γιατί είσαστε, αν θέλεις να μιλώ με πολεμικούς όρους, είσαστε το right commandos μας. Είσαστε οι super soldiers μας, σαν γιατροί, είσαστε στην πρώτη γραμμή σε όλα τα επίπεδα. Όχι, δηλαδή θα αλλάξουν οι αξίες μας. Θα βλέπουμε τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας με έναν διαφορετικό μάτι. Και πραγματικά πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια ή σε λίγα χρόνια θα περάσει αυτή η πανδημία. Πλέον θα κάνουμε μνήματα και θα κάνουμε γιορτές, εθνικές ημέρες για ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα, για γιατρούς, οι οποίοι με μεγάλη αυτοθυσία, γιατί όπως βάλει ένας κομμάντο την ζωή του σε κίνδυνο στην πρώτη γραμμή του πολέμου, εσείς βάζετε τη δική σας ζωή σε κίνδυνο στην πρώτη γραμμή σε έναν πόλεμο απέναντι σε έναν ορόδο, τον εχθρό, σε έναν ιό. So, ευχαριστούμε πρώτα από το Original My Mind, εγώ και ο Σερτς, για την αυτό που κάνεις, πηγάζει από αγάπη προς τον συνάνθρωπο σου. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου προς τον συνάνθρωπο σου που θέλει να περάσει αυτές τις πληροφορίες και που κάνεις έναν έργο το οποίο δεν είναι όλοι
δεν έχουν όλοι, να το πω, τύχη να το κάνουν, γιατί είναι ένα λειτουργήμα, αυτό που κάνετε, σαν γιατροί σε οποιασδήποτε ειδικότητα. Προσφέρετε πίσω στον συνάνθρωπο σας στην κοινωνία και πραγματικά θα είστε σύντομα πλέον, θα έχετε το υπόβαθρο, να το πω, το οποίο σας αξίζει σαν επαγγελματίες υγείας και θα είσαστε διαφορετικοί στα μάτια του κόσμου, αλλά με μια θετική πτυχή. Θα αλλάξετε στα μάτια του κόσμου, γιατί είναι σημαντικό πλέον να αναγνωρίζουμε τις ειδικότητες, τους ειδικούς και να λαμβάνουμε υπόψη τους επαγγελματίες σε κάθε τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Αλλά θέλω να προσθέσω στον που είπες ότι λειτουργήμα όμως δεν είναι μόνο η δουλειά των γιατρών, είναι η δουλειά των νοσηλευτών, είναι η δουλειά που κάθονται και κάνουν όλα τα PCR, τα τεστ του κορονοϊού μέσα στα εργαστήρια, είναι που κάθεται στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει έτσι δουλειά να ξαναείδε στη ζωή του, που πάλι στο σούπερ μάρκετ είναι όλοι στο ταχυδρομείο, γιατί είναι πως στην Κύπρο αλλά το online shopping στη Γερμανία για αυτήν την περίοδο δεν είναι έξω πραγματικό. Είναι όλοι οι άνθρωποι που κρατούν το σύστημα ενεργό αυτή τη στιγμή, γιατί φυσικά είναι που δουλεύουν στις κλινικές που κάνουν τώρα μια πολλά σημαντική δουλειά, αλλά όλοι οι άνθρωποι που κρατούν γενικώς την κοινωνία στην αλειτουργά. Σωστά. Είσαστε, ας πούμε, το κινητήριο σε δύναμη που συνεχίζει η κοινωνία να βρίσκεται σε μια, ας πούμε, πορεία μπροστά, χάρη σε εσάς. Μπορώ να προχωρά οποιαδήποτε κοινωνία. Λοιπόν, αυτό το podcast, επειδή θεωρούμε και συμφωνεί και ο Σέρσος μαζί μου, επειδή είναι vital πληροφορίες αυτές, είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, θα μπούμε στις διάφορες πλατφόρμες στις οποίες βρίσκεται το Original Minds, θα μπορούμε να το δει ο κόσμος. Αυτό το podcast, Σέρσος, θα δοθεί δωρεάν στον κόσμο, σε όλο το μήκος. Τι εννοώ δωρεάν, Λουίζα? Έχουμε δημιουργήσει ένα Patreon για τον λόγο ότι για να μπορέσουμε να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες, να αφιερώνουμε τον χρόνο και να κάνουμε σε συγκεκριμένες καμπάνιες online, χρειάζεται και μια οικονομική υποστήριξη. Αυτές τις στιγμές υποστήκαμε όλοι μας κάποιες οικονομικές, ας το πούμε, ζημιές. Και την ίδια ώρα, αν θέλει ο κόσμος να στηρίξει το Original Minds και τα podcast που θα επιστρέφουμε με πολλά ενδιαφέροντα θέματα που μας απασχολούν όλους λίγο ή πολύ, θα υπάρχει το 50% δωρεάν σε όλες τις πλατφόρμες και το 50% θα υπάρχει στο Patreon. Όποιος μπορεί να μας στηρίξει, για να στηρίξουμε και εμείς πίσω την κοινωνία με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε τώρα, με ένα βίντεο. Όμως το δικό σου το podcast θα είναι απολύτως δωρεάν διαθέσιμο σε όλον τον κόσμο, γιατί πιστεύουμε πραγματικά οι πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας και με τον υπόλοιπο κόσμο είναι ζωτικής σημασίας και δεν μπορεί να βάλει οποιαδήποτε τιμή σε κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Και ελπίζω σίγουρα και σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά, ελπίζω με το πέρας αυτής της πανδημίας να είμαστε πάλι πίσω και να συζητήσουμε έτσι μια αναδρομή αυτής της περιπέτειας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολλά για το platform, για την πλατφόρμα σας που με καλέσατε, είπα τα my truth, πώς λέμε. Κάποια πράγματα που νομίζω σημαντικά που πρέπει να φτάσουν στο πιο μικρό χώρο στην Κύπρο. Κάτι τελευταίο πριν από τα τελευταία λόγια, Σέρτσο, από σένα? Όχι, ευχαριστώ. Τέλειωσα. Νομίζω πήραμε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται να μάθει οποιοδήποτε στην Κύπρο, είτε εξωτερικό, σχετικά με τον κορονοϊό. Ευχαριστούμε και ελπίζω να εμφανιστούν παραπάνω σαν εσένα στα media. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, podcast νούμερο 2 ολοκληρώσαμε με την Δόκτωρ Λουίζα Σιμεού από τη Γερμανία. Μας έκανε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας για να σας μεταφέρουμε αυτές τις πολύ ζωτικές σημασίες πληροφορίες βάσει επιστήμης πάντα και έγκυρες πληροφορίες.
Φίλες και φίλοι, Original Minds, μπείτε στο Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες που θα το δείτε πολλά σύντομα. Κάντε like, κάντε share, στηρίξτε αυτό το σκοπό. Original Minds, θα το πω στα αγγλικά, θέλουμε να κάνουμε inspire, motivate, educate. Θέλουμε να σας εμπνεύσουμε, να σας παροτρύνουμε, θέλουμε να σας διαπαιδαγωγήσουμε, ώστε να μπορέσουμε όλοι να αρπίζουμε και να ποντάρουμε σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Ευχαριστούμε εμείς ακόμη μια φορά. Search my man, κάνουμε το δεύτερο μας. Πάμε για το επόμενο το τρίτο. Θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε φίλοι μας. See you next time. Bye-bye.